Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Δεν συμφωνήσαμε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Με την παρέμβαση τη δική μας από την αρχή, που ήρθε αυτή η συμφωνία για συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, τελικά συμφωνήσαμε για 4 κύκλους ομιλητών. Μίλησαν μόνο 5. Συμφωνήσαμε ή όχι για 4 κύκλους? Συμφωνήσαμε. Το πρωί όταν είπατε 7 η ώρα, σας είπα και εγώ και ο κύριος Κακραμάνης αν είναι εδώ, ότι είναι αδύνατον να γίνει αυτό και να εκπληρώσουμε αυτό που είχαμε αποφασίσει. Και είπαμε θα είμαστε ευέλικτοι. Δηλαδή, αν θα μιλήσουν μία ώρα, γιατί τόσο είναι, οι υπόλοιποι, θα καταστραφεί το πρόγραμμα που έχει παραβιαστεί μία μισή ώρα, λόγω ποδοσφαίρου που είναι ασήμαντο. Ναι. Εμείς ζητάμε λοιπόν, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές, μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, να συνεχίσουν οι υπόλοιποι όσοι θέλουν να μιλήσουν και μετά να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Ωραία, ωραία. Το κατάλαβα, κύριε Παφίλη, ναι. Έχει δίκιο κατά το ίμιση. Είχαμε συμφωνήσει να γίνουν 4 κύκλοι 4 βουλευτών, με στόχο όμως να κλείσουμε στις 7. Δεν επετεύθη. Η ευελιξία σημαίνει 7,5, 8. Ξέφυγε κατά πολύ αυτό. Γι' αυτό και έθεσα στην Ολομέλεια να εγκρίνει να προχωρήσουμε μετά τις ομιλίες των αρχηγών στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, επειδή ξεφύγαμε κατά πολύ. Άρα η Ολομέλεια εγκρίνει αυτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας και παρακαλώ για μια μισή ώρα, και παρακαλώ, κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Έγινε δεκτό. Άλλη φορά δεν θα κρατήσουμε την ίδια τακτική, προσπαθώντας να βρούμε συνεννόηση και στο Προεδρείο και παντού. Όταν παραβιάζεται αυτό, δεν παραβιάστηκε τίποτε. Ξεφύγαμε μια μισή ώρα, υπήρξε ανοχή και στην ομιλία του αρχηγού του Κομμουνιστικού Κόμματος και στου κύριου Τσίπρα και στου κύριου Μητσοτάκη. Όλοι μίλησαν περισσότερο. Όλοι μίλησαν 4 φορές παραπάνω. Όλοι μίλησαν περισσότερο από την ώρα του.